Αγαπητοί συνάδελφοι, φέρνουμε μια συμφωνία εξόδου της χώρας μας από την κρίση. Μια συμφωνία που ήρθε μετά από 2,5 χρόνια δουλειάς μέσα σε ασφυκτικές οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες και αφού βάλαμε σειρά και τάξη σε πολλά πράγματα χωρίς άσκοπες κορώνες και ρητορικές δημαγωγίες. Επουλώσαμε στον αγροτικό χώρο, που θα σταθώ στην ομιλία μου, όσες τολάχιστο μπορούσαμε από τις πληγές που ταλάνιζαν επί δεκαετίες με ευθύνη των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καθιερώσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ψηλά στην πολιτική ατζέντα την αγροτική οικονομία. Πήραμε μέτρα για την ενίσχυση και στήριξη των αγροτών. Αυξήθηκαν τόσο το εισόδημά τους, όσο και οι εξαγωγές, στοιχεία της Ελστάτ και της Γεωροστάτ το αποδεικνύουν. Βάλαμε μπροστά δράσεις για να ενθαρρύνουμε, να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε τους παραγωγούς σε λιγής υπαίδρου. Βάλαμε τάξη στις ενισχύσεις και τις πληρωμές που δίνονται πλέον τώρα στην ώρα τους και χωρίς πρόστιμα και καταλογισμούς. Εξασφαλίσαμε ρευστότητα με την κάρτα του αγρότη, καθιερώσαμε το εργόσιμο στην αγροτική απασχόληση, λύσαμε το ασφαλιστικό και διασφαλίσαμε τις αγροτικές συντάξεις, ανακουφίσαμε φορολογικά το 95% των αγροτών που φέτος θα απολαύσει και επιστροφές φόρων, αναδιοργανώσαμε σε υγιή βάση τον συνεργατισμό με νέους συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών. Βάλαμε μπροστά το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, προκυρήσοντας ως τώρα μέτρα 1,68 δις που μέχρι τέλος του 2007 θα φτάσουν τα 3 δις, ενώ παράλληλα, κάνοντας πράξη την αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, εκχωρήσαμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση το 37,5% των πόρων. Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να ασχοληθώ με όλες τις παρεμβάσεις. Θα σταθώ όμως σε μερικές κυβερνητικές προτεραιότητες στον αγροτικό χώρο που προωθούμε μέσα από το πλαίσιο, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής που έχουμε καταθέσει και σας καλούμε να ψηφίσετε, όπου προβλέπουμε ουσιαστικές πολιτικές και δράσεις, όπως για παράδειγμα ο εξορθολογισμός των πληρωμών των αγροτικών προϊόντων. Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι δικές σας πολιτικές στο συγκεκριμένο ζήτημα ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημείο προϊόντα που έχουν ημερομηνία λήξης ολίγων ημερών να πληρώνονται στους παραγωγούς με επιταγές 8 και 10 μηνών, ακόμα και με ανοιχτές ημερομηνίες. Κάνατε τον αγρότη και τον αγροτικό χώρο εν γέννη τον κυριότερο πιστωτή του εμπορίου τη στιγμή που ο ίδιος, όπως ξέρατε, αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα ρευστότητας. Ξέρετε που στηρίζεται αυτή η στρέβλωση? Σε ένα παραθυράκι της νομοθεσίας, εκτός αν οι συμβαλόμενοι αποφασίσουν, συμφωνήσουν διαφορετικά, που εσείς θεσπίσατε με στόχο να εξουδετερώνετε στην πράξη τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ασφαλώς γνωρίζατε ότι ο αδύναμος κρίκος μιας τέτοιας συμφωνίας, ο αγρότης, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν θα επιτρέπεται από εδώ και πέρα πλέον η πληρωμή των οπών και ευπαθών αγροτικών προϊόντων σε χρόνους πέραν των 60 ημερών, ανάλογα με το προϊόν και σύμφωνα με όσα ισχύουν και εφαρμόζονται στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρεμβάσεις προβλέπεται να γίνουν και θα γίνουν για τη στήριξη των αγροτικών μας προϊόντων που πιέζονται από τις ελληνοποιήσεις. Με άλλη μας νομοθετική πρωτοβουλία, σταθμός στο χώρο της κτηνοτροφίας, καθιερώνεται η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος τόσο στις συσκευασίες γάλακτος όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο Έλληνας καταναλωτής θα γνωρίζει πλέον τι αγοράζει και είναι σίγουρο ότι θα προτιμά το ελληνικό, γιατί γνωρίζει ότι είναι και ποιοτικό. Ανάλογη ρύθμιση επεξεργαζόμαστε και για τα προϊόντα κρέατος, για τα οποία η επισήμανση προέλευσης, παρότι υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση, δυστυχώς δεν φτάνει σήμερα μέχρι το καταναλωτή. Θα φτάνει με τη ρύθμιση που θεσπίζουμε
μέχρι την ταμιακή μηχανή. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα που χρειάζονται άμεση παρέμβαση, όπως αυτό της υπερχρέωσης. Εσείς, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, φέρατε τον αγροτικό χώρο στην κατάσταση οι συνολικές του οφειλές αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών να ανέρχονται σήμερα στα 7 δις, και ειδικά στην υποεκαθάριση πρώην Αγροτική Τράπεζα να ανέρχονται στα 3,5 δις και να είναι στο σύνολό του σχεδόν υπερήμερα. Οι οφειλές προς τον εκαθαριστή, και το ξέρετε εσείς και εσείς, δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα ούτε κατ' ελάχιστον να πληρωθούν κατά ένα μέρος. Και ούτε βεβαίως πρόκειται να καλυφθούν από το πληστηρίασμα που μπορεί να προκύψει μέσα από τις αναγκαστικού χαρακτήρα διαδικασίες στις υποδικευμένες εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και ακίνητα που συνδέονται με τα χρέη. Εκεί φτάσατε την κατάσταση. Εμείς δεν θα αφήσουμε να απαξιωθεί ούτε να ξεπουληθεί όλη αυτή η αγροτική περιουσία. Γι' αυτό ετοιμάζουμε, επεξεργαζόμαστε αυτή την περίοδο συγκεκριμένη πρόταση, λύση με την οποία η υποθηκευμένη αγροτική περιουσία, γη, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, ακίνητα, θα καταγραφεί, θα εκτιμηθεί η αξία της και η μεν αγροτική περιουσία θα μεταφερθεί στον ΟΔΙΑΓΕ, έναν οργανισμό διαχείρισης που έχει συστήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αξιοποίηση της αγροτικής γης και των ακινήτων του Δημοσίου, και η αστική βεβαίως περιουσία θα παραμείνει στην διάθεση της υποεκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας. Έτσι λοιπόν και η αστική περιουσία μπορεί να καλύψει ένα μέρος των οφειλών, αλλά και η αγροτική περιουσία να συμβάλλει μέσω του ΟΔΙΑΓΕ στην υπηρέτηση του σκοπού της, που δεν είναι άλλος από την υπηρέτηση της αγροτικής δραστηριότητας. Κάναμε και κάνουμε ό,τι ήταν πολιτικά και ανθρωπίνως δυνατόν μέσα στις αντίξιες συνθήκες η ελληνική ύπαιδρος να ανασάνει, να πάρει μπροστά. Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, πριν 2 χρόνια μαζί ψηφίσαμε την αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 24%. Εσείς, γιατί είχατε ολόκληρη την ευθύνη για την κατρακύλα που οδηγήσατε τη χώρα, ενώ εμείς, για να βάλουμε σε μια άλλη διεκδικητική διαπραγματευτική λογική τη χώρα και να αρχίσουμε να αποσύρουμε σιγά σιγά τα μνημονιακά βάρη. Και τα καταφέραμε. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και παρά τις πρωτοπρές σας να κλείσουμε όπως την αξιολόγηση, στο πλαίσιο των αντιμέτρων πετύχαμε σημαντικά πράγματα για τον Έλληνα αγρότη. Πρώτον, να μειωθεί το ΦΠΑ από το 24% στα αγροτικά εφόδια στο 13%. Με ισχύ όχι το μακρινό μέλλον, αλλά σε ένα μήνα από τώρα, από τις 1η Ιουλίου. Και σύντομα να είστε σίγουροι ότι θα έρθει και η παρέμβασή μας στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του κρασιού. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, φρεσκάρουμε τη μνήμη σας θυμίζοντας ότι έτοιμα για μείωση του ΦΠΑ είχε και ο πρόεδρός σας στον καθημερινό αντιπολιτευτικό λόγο. Εμείς το διαπραγματευθήκαμε και το πετύχαμε. Και τώρα εσείς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν αντέχετε αυτή την επιτυχία και δεν το ψηφίζετε. Περάσαμε επίσης σαν αντίμετρα τη μείωση του κατώτερου συντελεστού φορολόγησης των αγροτών από το 22% στο 20% και τον μηδενισμό της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά αφαιρέσαμε την εισφορά αλληλεγγύης από όλους τους αγρότες. Ούτε αυτό το ψηφίζετε, ούτε αυτό το αντέχετε. Τα καθημερινά σας διαπιστευτήρια, συνάδελφοι της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καταμαρτυρούν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε,
ότι δεν δίνεται δεκάρα τσακιστή για τον Έλληνα αγρότη και τον κτηνοτρόφο, για τον άνθρωπο της Υπαίθρου. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώς να υπονομεύσετε τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση. 2 χρόνια βαυκαλίζεστε με την ιδέα ότι ο ελληνικός λαός σας έχει νοσταλγήσει. Εσάς που βουλιάξατε τη χώρα, εσάς που το μόνο επιχείρημα που μπορεί να σας αντιμετωπίσει είναι «κοίτα ποιοι μιλάνε». Αφήστε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη δημαγωγία και αφού γκραστείτε αυτά που έχει ανάγκη η χώρα, ο ελληνικός λαός. Και αυτά που έχει ανάγκη είναι να περπατήσουμε μέσα από αυτή τη συμφωνία στην έξοδό μας από την κρίση και να είστε σίγουροι ότι θα το πετύχουμε.